εβδομάδα καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Ιστορία Δευτέρας Γυμνασίου, βρισκόμαστε στο έκτο κεφάλαιο και θα μιλήσουμε για το ρόλο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και των μοναστηριών στην οργάνωση της ζωής κατά το Μεσαίωνα. Οι ερωτήσεις για το σημερινό μας μάθημα θα είναι δύο και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ερώτηση νούμερο 1. Τι γνωρίζετε για τη δύναμη και την επιρροή της Εκκλησίας κατά το Μεσαίωνα? Μέχρι το τέλος του 14ου αιώνα, οι περισσότεροι κάτοικοι της Ευρώπης ήταν Ρωμαιοκαθολικοί χριστιανοί. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τώρα κατήχε μεγάλες εκτάσεις γης, οι οποίες όλο και αυξάνονταν από τις δωρεές των πιστών. Έτσι, η Εκκλησία απέκτησε μεγάλη δύναμη και εκμεταλλευόμενη το οργανωμένο διοικητικό της σύστημα, κατάφερε να ελέγχει πνευματικά όλη την Ευρώπη. Ο Πάπας μάλιστα την περίοδο αυτή είχε αποκτήσει τόση δύναμη που μπορούσε να επεμβαίνει ακόμη και στις πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε πει και σε προηγούμενα μαθήματα ότι από τον 10ο αιώνα ο λαός δυσανασχετούσε, καθώς στην Εκκλησία είχαν αρχίσει να παρατηρούνται φαινόμενα ηθικής κατάπτωσης. Για την αναβάθμιση της Εκκλησίας, ο κλήρος πήρε κάποιες πρωτοβουλίες με τα μοναχικά τάγματα να πρωτοστατούν σε αυτό. Τα μοναχικά τάγματα ήταν κοινότητες μοναχών οι οποίοι αποδέχονταν και τηρούσαν τους ίδιους κανόνες. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε και η Γρηγοριανή Μεταρρύθμιση στα τέλη του 11ου αιώνα. Η μεταρρύθμιση αυτή πραγματοποιήθηκε από τον Πάπα Γρηγόριο τον 7ο και μεταξύ άλλων απαγόρευε την πώληση αντικειμένων λατρείας και μυστηρίου, τον γάμο των κληρικών καθώς και την κοσμική περιβολή. Για να τηρηθούν μάλιστα όλα αυτά, στους παραβάτες επιβάλλονταν αυστηρές ποινές, ακόμη και αφορισμός. Φτάνουμε στο 1233. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, για να αντιμετωπίσει τις αιρέσεις, θεσπίζει την Ιερά Εξέταση. Η Ιερά Εξέταση ήταν ένα ειδικό δικαστήριο το οποίο τιμωρούσε με πολύ αυστηρές ποινές όσους θεωρούσε αιρετικούς. Στις ποινές που επέβαλε ήταν ακόμη και ο θάνατος στην πυρά. Ερώτηση νούμερο 2. Ποια ήταν η σχέση της Εκκλησίας με την κοινωνία στη Μεσαιωνική Ευρώπη? Η Εκκλησία είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με την καθημερινότητα των ανθρώπων κατά το Μεσαίωνα. Οι άνθρωποι ακολουθούσαν τις χριστιανικές τελετές και γιορτές και κάθε μέρα φέρηκε το όνομα ενός Αγίου. Οι άνθρωποι διακατέχονται από έντονο θρησκευτικό συνέστημα, αλλά συχνά οδηγούνται σε δυσιδαιμονίες και προλήψεις. Αυτό οφείλεται στην ελλειπή πνευματική καθοδήγηση από την Εκκλησία, καθώς και στην ελλειπή μόρφωση. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο οι άνθρωποι να καταφεύγουν συχνά στη μαγεία. Η Εκκλησία, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, στην περίοδο αυτή συγκεντρώνει πολύ πλούτο και συχνά τον χρησιμοποιεί για να βοηθήσει τους πτωχούς και τους αρρώστους. Επίσης, φροντίζει να διασώσει την πολιτιστική κληρονομιά και να οργανώσει την εκπαίδευση. Τα πρώτα σχολεία ιδρύονται στα μοναστήρια και εκεί ειδικά εκπαιδευμένοι μοναχοί αναλαμβάνουν την αντιγραφή χειρογράφων. Στη συνέχεια, κατά τον 10ο αιώνα, αναπτύσσονται και τα επισκοπικά σχολεία στις πόλεις. Περνώντας το 12ο αιώνα, έχουμε και την ίδρυση πανεπιστημίων, τα οποία οι πάπες και οι επίσκοποι τα θέτουν υπό την προστασία τους. Καθώς στην περίοδο αυτή οι συγκρούσεις είναι συχνές, η Εκκλησία αναλαμβάνει και ένα ακόμη έργο. Προσπαθεί να περιορίσει τη βία και τις λαϊλασίες σε βάρος του απλού λαού και των κληρικών. Για να το πετύχει αυτό, θεσπίζει δύο ρυθμιστικούς κανόνες, την ειρήνη του Θεού και την ανακοχή του Θεού. Η πρώτη έχει να κάνει με την προστασία των αδυνάτων και η δεύτερη απαγορεύει τις εχθροπραξίες κάποιες συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας και κάποιες συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου. Ομάδα, εδώ κλείνουμε το βίντεο μας. Ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μια φορά. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Αντίο σου.